Είχαμε, όπως γνωρίζετε, την ευκαιρία να παρουσιάσουμε στην Θεσσαλονίκη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο το πλήρες πρόγραμμα της κυβέρνησης για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις εξαιρετικά δύσκολες επιπτώσεις ενός σκληρού χειμώνα, ο οποίος έρχεται μπροστά μας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Αποκλειστικός υπεύθυνος για αυτή την κρίση είναι η Ρωσία και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία έχει οδηγήσει τις τιμές του φυσικού αερίου σε πρωτόγνωρα ύψη, και γι' αυτό και είναι υποχρέωσή μας να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη ξεδιπλώσει ένα σχέδιο στήριξης των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο στην πράξη εξωτερώνει τη ρήτρα αναπροσαρμογής, και θέσαμε πρώτη στην Ευρώπη σε λειτουργία έναν μηχανισμό ανακύκλωσης των υπερκερδών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία τα διοχετεύουμε στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, και με τη στήριξη του προϋπολογισμού μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να στηρίξουμε τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδα τα οποία θα είναι λογικά υψηλότερες από ό,τι ήταν και παρελθόν, πολύ χαμηλότερες τιμές όμως από αυτές που είδαν αρκετοί καταναλωτές πέρυσι τον χειμώνα. Όμως δεν μπορούμε προφανώς να σταματήσουμε εκεί. Πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις και στα υπόλοιπα καύσιμα και στο φυσικό αέριο, που θα γίνουν συγκεκριμένες εξαγγελίες την επόμενη εβδομάδα για την επιδότηση την οποία δρομολογούμε για εκείνους τους καταναλωτές οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από το φυσικό αέριο και δεν μπορούν, και θα είναι και οι περισσότεροι, και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και για παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν στο πετρέλαιο θέρμανσης με μια επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από τα υπερκέρδη των διμνηστηρίων, όπως πια μας επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε με βάση τις πρόσφατες αποφάσεις της. Και σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε βέβαια το εξαιρετικά διαβριμένο επίδομα θέρμανση, το οποίο λαμβάνουμε όλοι με κριτήρια, όπως ξέρετε, γεωγραφικά και ισοδηματικά. Αυτό μας δίνει ένα πλαίσιο προστασίας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες συνέπειες του χειμώνα, τον οποίο έχουμε μπροστά μας. Ταυτόχρονα, εξακολουθούμε να εργαζόμαστε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρχει μια πιο δραστική παρέμβαση. Λυπάμαι, διότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να συμφωνήσουμε, κράτη-μέλη αλλά και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πιο δραστική λύση, που δεν θα ήταν άλλη από την επιβολή ενός πλαφών στην τιμή του φυσικού αερίου συνολικά από τον ήλιο, όχι μόνο στο ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά στο φυσικό αέριο συνολικά μέσω του δίκτυου TTF στην Ευρώπη. Θα εξακολουθούμε να επιχειρηματολογούμε υπέρ αυτής της λύσης, η οποία πιστεύω ότι θα έστελνε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους κερδοσκόπους της αγοράς του φυσικού αερίου, ότι θα πρέπει επιτέλους να συνεχιστούν και να αλλάξουν τις πρακτικές τους. Από εκεί και πέρα, είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και το συνολικό μας σχέδιο εν ώψη του προϋπολογισμού του 2023. Δεν θα τα πω αναλυτικά, θα πω μόνο ότι αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει, κυρία Πρόεδρε, στοχεύουν αφενός στη στήριξη της κοινωνίας, αφετέρου στην προσήλωσή μας στον αδιαπραγμάτευτο στόχο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Δεν υπάρχει περίπτωση η χώρα να κυλήσει και πάλι στις κακές συνήθειες του παρελθόντος. Ό,τι κάνουμε είναι μετρημένο και αυτά τα οποία δίνουμε μπορούμε να τα δώσουμε, ακριβώς επειδή η οικονομία υπεραφέδωσε και λόγω της ανάπτυξης μας έφερε πρόσθετα έσοδα, τα οποία και αξιοποιούμε και θα αξιοποιήσουμε και φέτος και του πάλι. Πρόεδρε, πράγματι η Ευρώπη, ο κόσμος, αλλά η Ευρώπη είναι το σπίτι μας καταρχήν, αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών, που επιβαρύνει, όπως είναι εύλογο, και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αλλά ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται είναι αναμενόμενο ότι θα πλήξει κυρίως τους ευάλωτους, τους ασθενέστερους. Και χαίρομαι πραγματικά γιατί η Ευρώπη, όπως είδα και από την ομιλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης, φαίνεται ότι συνειδητοποιεί τα προβλήματα και προσπαθεί σε συνεργασία να βρει τις λύσεις. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Αλλά υπάρχουν και διάμεσοι στόχοι, και κυρίως για το άμεσο πρόβλημα που και εσείς, στο οποίο και εσείς αναφερθήκατε. Αφενός μεν είναι η μείωση στην συνολική ενεργειακή κατανάλωση σε κάθε κράτος μέρος, κυρίως όμως, και αυτό θα βοηθήσει πολύ, είναι αυτά τα υπερκέρδη που όπως φαίνεται προκύπτουν για τις εταιρείες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από
πηγές διάφορες και όχι μόνο το φυσικό αέριο, αυτά τα κέρδη μπορούν να διανεμηθούν στους ασθενέστερους, να ωφεληθούν έτσι αυτοί που πλήττονται από αυτή την ιστορία, οι ευάλωτοι. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει και ελπίζω ότι οι δυσκολίες στις οποίες αναφερθήκατε θα αντιμετωπιστούν και θα υπάρξει τελικά η κοινή συνένεση, γιατί στις δύσκολες εποχές μέσα από τη συνεργασία μόνο μπορούν να βγουν λύσεις να βοηθήσουν το σύνολο. Μια παρατήρηση μόνο, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο που στέκεσαι στην ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτή πια είναι μια εθνική προσπάθεια, η οποία πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα. Ξεκινώντας από το δημόσιο, αλλά κάθε νοικοκυριό έχει το ίδιο συμφέρον να εξορθολογήσει τη χρήση ενέργειας ώστε να μειώσει την επιβάρυνση και το κόστος που αυτό σημαίνει για το κάθε ελληνικό σπίτι. Γι' αυτό και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε από εδώ και στο εξής θα δίνει κίνητρα στους πολίτες με πρόσθετη ουσιαστικά μειωμένη τιμή σε περίπτωση που πετύχουν πολύ συγκεκριμένους στόχους εξοικονόμησης και γι' αυτό και επιμένουμε τόσο πολύ να στηρίζουμε προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον ενεργειακό εξορθολογισμό των σπιτιών ή το πρόγραμμα το οποίο είναι εξαιρετικά επιτυχημένο της αντικατάστασης των συσκευών. Διότι, για παράδειγμα, ένα καινούριο κλιματιστικό σε σχέση με ένα παλιό μπορεί να πετύχει εξοικονόμηση της τάξης του 30 έως 40% και τα προγράμματα αυτά έχουν επηρεαστεί από τους πολίτες και πήραμε την απόφαση από τον κρατικό προϋπολογισμό να προσφέρουμε περισσότερους πόρους. Και βέβαια σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και μια άλλη μεγάλη πρωτοβουλία, ξέρω ότι σας απασχολεί και εσάς πάρα πολύ, που είναι το πρόγραμμα το οποίο ανακοινώσαμε για τη στέγη. Υπάρχει πραγματικό πρόβλημα πια. Η άλλη όψη μιας οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα είναι το γεγονός ότι τα σπίτια γίνονται πιο ακριβά για αυτούς που δεν τα έχουν. Το πρόγραμμα μας, όπως θα είδατε, είναι εξαιρετικά καλά επεξεργασμένο, είναι σύνθετο, κινείται σε πολλά επίπεδα. Επιδότηση, από την επιδότηση του επιτοκίου, ώστε να μπορεί κάποιος να αγοράσει σπίτι και το επιτόκιο που θα πληρώνει να είναι χαμηλότερο από το ενίκιο το οποίο θα έδινε για να εισοδεί ένα σπίτι, μέχρι γενναία προγράμματα για να μπορούμε να επισκευάσουμε παλιά σπίτια και έχουμε πολλά τέτοια, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι εκτός αγοράς, φοιτητικές στέγες που πρέπει να κατασκευαστούν με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και αυτή την έννοια της κοινωνικής αντιπαροχής, να αξιοποιήσει το κράτος εκτάσεις που θα εξακολουθούν πάντα να του ανήκουν, γιατί δημόσια περιουσία δεν εκχωρείται, αλλά να δώσουμε τη δυνατότητα και στον ιδιωτικό τομέα να κατασκευάσει σπίτια και κατοικίες, τις οποίες και θα εκμεταλλεύεται, ένα μέρος των οποίων, μιας και δεν θα έχει το κόστος της γης, θα μπορεί να επιστρέφει με τη μορφή πολύ φτηνής κατοικίας για συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, κυρίως για τους νέους μας. Είναι εντυπωσιακή ανταπόκριση των νέων, τουλάχιστον μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το ενδιαφέρον που δείχνουν για αυτό το πρόγραμμα και για μένα προσωπικά θα αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα από εδώ και στο εξής να υλοποιηθεί το σύντομο. Όπως έχουμε ξαναπεί και από την οικονομική κρίση και σε αυτή την περίοδο και τώρα με την νεότερη πια κρίση, οι νέοι είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο και είναι πολύ σωστό να ενισχυθούν με κάθε τρόπο, να δοθούν κίνητρα και το θέμα της στέγασης είναι πάρα πολύ σημαντικό.